Η πρώτη μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα ραδιοφωνική συνάντηση, στο πρώτο μέρος της, στο δεύτερο είναι άλλα τα θέματά μας, φιλοξενεί τον κύριο Αλέξη Πατέλη, οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Κύριε Πατέλη, καλημέρα σας. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλες και όλους. Να πούμε ότι έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για την οικονομία. Σήμερα προσέρχομαι στη συζήτησή μας με μια άλλη ιδιότητα που έχω ως μέλος της Επιτροπής για την Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, την τιμή την οποία μου έκανε ο Πρωθυπουργός να με συμπεριλάβει το 2021. Αν θυμάστε, η Επιτροπή αυτή είχε παραδώσει το πόρισμά της τον Ιούνιο του 2021. Η κυβέρνηση έχει υλοποιεί μάλλον πολλές τέτοιες στρατηγικές, στρατηγική για τους ΑΜΕΑ, για την ισότητα των διοφύλων, για την αστεγία. Υπάρχει λοιπόν και στρατηγική για την ισότητα ΛΟΑΤΚΙ, η οποία είχε συμπεριληφθεί και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και με αυτή τη στρατηγική σήμερα συζητάμε για την ισότητα στο γάμο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έλεγα πριν απ' όλα, αν και μου αρέσει, δηλαδή θέλω να πω, θα ήθελα να δούμε και τα αποτελέσματα της Επιτροπής, κύριε Παντέλη, κάποια στιγμή, αν προλάβουμε προς το τέλος της συζήτησής μας. Θα ήθελα λοιπόν να βλέποντας, διαβάζοντας τις αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένες και του εαυτού μου, τις απορίες που έχω, θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να κάνουμε έναν διαχωρισμό, να κατατμήσουμε το θέμα. Βλέπω ότι η πρώτη αντίδραση των συμπολιτών με συμπατριωτών είναι ότι, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι βεβαίως και οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι να έχουν τα αστικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα για όλη την κοινωνία, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στο γάμο, στην έννοια γάμος, τι είναι γάμος, από τι συνιστά μια οικογένεια και άρα ο γάμος. Μετά να δούμε το θέμα υιοθεσία και φυσικά και το πολιτικό ζήτημα. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από το σκέλος που αφορά στο γάμο και τι συνιστά οικογένεια κατά την άποψή σας. Βεβαίως, και θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, διαβάζοντας την απόφαση που εξέδωσε το ανώτατο, μάλλον απόσπασμα της απόφασης που εξέδωσε το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών με την απόφασή του το 2015 και τι είπε, γράφει το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court. Καμία ένωση δεν είναι τόσο βαθιά όσο ο γάμος, καθώς ενσωματώνει τα ανώτατα ιδεώδη της αγάπης, της πίστης, της αφοσίωσης, της θυσίας και της οικογένειας. Μέσα από την ένωση του γάμου, δύο άνθρωποι γίνονται κάτι πολύ πιο σπουδαίο από ό,τι ήταν πριν. Ο γάμος αντιπροσωπεύει την αγάπη που μπορεί να αντέξει ακόμα και μετά θάνατον. Θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται την ιδέα του γάμου. Η αλήθεια είναι ότι τον σέβονται και τον σέβονται τόσο βαθιά που αποζητούν την προσωπική τους ολοκλήρωση μέσα από αυτόν. Προσδοκούν ότι δεν θα είναι καταδικασμένοι να ζουν στη μοναξιά, αποκλεισμένοι από έναν εκ των παλαιότερων θεσμών του πολιτισμού μας. Επιζητούν την ισότητα στην αξιοπρέπεια έναντι του νόμου. Θέλω λοιπόν, με αφορμή αυτό το απόσπασμα, να σκεφτεί οποιοδήποτε και εσείς να κλείσουν τα μάτια τους και να σκεφτούν την ημέρα που παντρευτήκανε. Τα συναισθήματα που είχανε, πώς ξυπνήσαν το πρωί, το άγχος να πάνε όλα καλά και αργότερα όταν αντικρίσανε όλους τους φίλους και τους συγγενείς τους με την αγάπη τους και συνειδητοποίησαν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Και αυτό το συνέστημα, αυτός ο συμβολισμός του γάμου είναι σημαντικός να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτόν για όλους τους πολίτες της χώρας, ανεξαρτήτου φύλου σεξουαλικού προσανατολισμού. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να πω ότι το όλο θέμα ονομάζεται ισότητα στο γάμο και όχι γάμος ομοφύλων, ναι. Γιατί μιλάμε για ισότητα. Τι δεν εξυπηρετεί το σύμφωνο συμβίωσης ό,τι αφορά στον γάμο, στην ένωση με γάμο και πρέπει να έρθει ειδικός νόμος για τον γάμο, κύριε Πατέρα? Εσείς, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί επιλέξατε να παντρευτείτε και δεν κάνατε σύμφωνο συμβίωσης? Θα σας πω, εάν δεν υπήρχαν ζητήματα που αφορούν στην ευαισθησία των παιδιών που θέλει κανείς να αποκτά, στην βεβαιότητα και στη, στη σιγουριά. Με όλο το σεβασμό, δεν ισχύει αυτό. Οι άνθρωποι δεν παντρεύονται για να κάνουν παιδιά. Άνθρωποι κάνουν παιδιά χωρίς να παντρευτούν και άνθρωποι παντρεύονται χωρίς να κάνουν παιδιά. Εγώ για παράδειγμα. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι, δεν το αποκλείει. Το αποφάσισα με τον σύντροφό μου πολύ παλαιότερα ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε παιδιά. Όμως εδώ μιλάμε για ισότητα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να κάνει την επιλογή του.
Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα γιατί γάμος και όχι σύμφωνο είναι ότι η ίδια επιλογή πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους συμπολίτες. Μερικοί συμπολίτες μας επιλέγουν τον θρησκευτικό γάμο, άλλοι τον πολιτικό, άλλοι το σύμφωνο συμβίωσης. Αν δείτε τα στατιστικά θα το δείτε. Και είναι λοιπόν θέμα ισότητας. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Ο γάμος είναι ένας βαθιά συντηρητικός θεσμός. Ένας θεσμός που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις χώρες, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένας θεσμός που έχει όχι μόνο δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο David Cameron, ο επικεφαλής των συντηρητικού κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία, όταν πρότεινε αυτή τη μεταρρύθμιση, είπε ότι προτείνω την ισότητα στο γάμο, όχι παρότι είμαι συντηρητικός, αλλά επειδή είμαι συντηρητικός. Να σας υπενθυμίσω ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ακτιβιστές τη δεκαετία του 60 και του 70, δεν είχαν το αίτημα της ισότητας του γάμου στη φαρέτρα τους, για τον απλό λόγο ότι θεωρούνταν ένας συντηρητικός θεσμός και ότι εκείνοι θα θέλανε να ζουν ελεύθεροι και ωραίοι σε κοινόβια και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία θέλει και αυτή να έχει αυτή την επιλογή να ενταχθεί σε έναν από τους πιο παλιούς συντηρητικούς θεσμούς της ανθρωπότητας, ο οποίος ενέχει έναν πάρα πολύ μεγάλο συμβολισμό. Μάλιστα. Άρα ξεπερνέτε, αντιμετωπίζετε, έτσι δεν καλύπτει το σύμφωνο συμβίωσης συνεπώς. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είναι απολύτως λογικό η Νέα Δημοκρατία να είναι το κόμμα το οποίο θα εισάγει αυτή τη μεταρρύθμιση με την Πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια μαζί με τη Δημοκρατία μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιδρυτής του κόμματος, εδραίωσε τη Δημοκρατία. Έβαλε τη χώρα στην ΕΟΚ, υπέγραψε τη συμφωνία το 1979, παρόλο που τότε δημοσκοπήσεις ο κόσμος δεν ήταν υπέρ. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει υπηρετήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η Ελλάδα ήταν η 10η χώρα που μπήκε στην ΕΟΚ. Σήμερα, όταν νομοθετήσει η Ελλάδα την ισότητα στο γάμο, θα είναι η 16η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα το κάνει. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα που κράτησε τη χώρα στο ευρώ. Είναι ένα κόμμα το οποίο διαχρονικά, με μικρές εξαιρέσεις, έχει σταθεί στη σωστή εντός αγωγικών πλευρά της ιστορίας. Και αν δει κανείς ένα χάρτη, αλλά και δει κανείς και τις χώρες, τις 36 χώρες στον κόσμο. Να το συζητήσουμε αυτό, γιατί αυτό έχει προκαλέσει μια ενόχληση. Ότι η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση στις χώρες εκείνες που είναι κοντά πιο πολύ στην αντίληψη Ανατολικής Ευρώπης και των μουσουλμανικών χωρών. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές. Αλλά θα ήθελα να το αφήσουμε αυτό για τη συνέχεια. Δεν πειράζει. Πείτε μου τώρα, μια που το ανοίξατε. Να συζητήσουμε για τους ακροατές. Αν δούμε ένα χάρτη παγκόσμιο, τις 36 χώρες που έχουν νομοθετήσει την ισότητα στο γάμο και 39 στην υιοθεσία, θα δείτε ότι καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τη Βόρεια Αμερική και προς έκπληξη πολλών και τη Νότια Αμερική, δηλαδή καθολικές χώρες όπως Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία κτλ. Που έχουν θεσμοθετήσει τον πολιτικό γάμο, δηλαδή για τους ομοφυλόφιλους. Την ισότητα στο γάμο στην υιοθεσία, ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και ελάχιστες χώρες σε Αφρική και Ασία. Αντίστοιχα, όταν δει κανείς μέσα στην Ευρώπη, θα δει κανείς ότι όλες οι χώρες στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη το έχουν νομοθετήσει και όχι στην Νότια και στην Ανατολική. Θέλω και πάλι να υπενθυμίσω ότι όταν μπήκε η χώρα μας στην ΕΟΚ το 1981, ήταν η πρώτη νοτιοανατολική χώρα. Μπήκαμε πριν την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Ισπανία νομοθέτησε την ισότητα στο γάμο το 2005. Τώρα έχουμε ανοίξει πολλά θέματα μαζί, αλλά να μείνουμε λίγο. Ναι, σύμφωνα. Ας μείνουμε λίγο σε αυτή την δημοσίευσή σας στο TikTok και στον χάρτη. Φαντάζομαι δεν νοείται, γιατί αυτό έχει ενοχλήσει, ότι φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα στις αναχρονιστικές χώρες, στις οπισθοδρομικές χώρες, στις χώρες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα στον ομοφυλόφιλο, την ύπαρξή του, ας πούμε. Φαντάζομαι δεν είναι αυτή η σκέψη. Όχι, βέβαια. Η χώρα μας θα είναι, όπως σας είπα πριν, η 16η χώρα. Ήταν πάντα μπροστά σε πάρα πολλά θέματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Ελλάδα το 1951, πολύ νωρίτερα από άλλους. Σε αντίθεση με αυτό που καμιά φορά λέγεται, η χώρα μας δεν είναι μια συντηρητική χώρα. Το θέμα των εκτρώσεων, για παράδειγμα, δεν απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη, παρόλο που διχάζει, για παράδειγμα, την Αμερική. Η υιοθεσία από μόνο άντρα και μόνη γυναίκα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ισχύει από το 1946. Το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας
Είναι νόμος του κράτους από το 2002 και έχει στηριχτεί από όλα τα κόμματα σχεδόν του Κοινοβουλίου και είναι από τα πιο προηγμένα πλαίσια. Άρα λοιπόν η χώρα μας είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλά θέματα και λέμε ότι και σε αυτό το θέμα, αν δούμε τις χώρες πάλι, ο κύριος Κέρτσος είχε κάνει μια επίσης ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις χώρες με βάση την οικονομική τους ανάπτυξη. Όμως και αν δει κανείς τις χώρες στις οποίες ο δείκτης ευτυχίας είναι πιο ψηλός, θα δει ότι τα λεφτά από μόνα τους δεν αρκούν για την ευημερία. Χρειάζεται να χτίσουμε και μια κοινωνία ανεκτική, μια κοινωνία ισότητας, μια κοινωνία συμπεριληπτικότητας όπου όλοι θα συμμετέχουν. Και πάλι πρέπει να το δείτε όλο αυτό στα πλαίσια όλων των προσπαθειών της κυβέρνησης να εντάξει και να μειώσει τις διακρίσεις σε πολλές διαστάσεις, τις έμφυλες διακρίσεις, τους συμπολίτες μας αμαία κτλ. Ναι, τώρα δεν έχω φύγει ακόμη, είμαστε ακόμη στο σκέλος το πρώτο, αλλά προηγουμένως για να μην υποπέσω ή υποπίπτω σε λάθος, αν γίνεται αναφορά σε γάμους, στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, αναφερόμαστε σε ζευγάρι ομοφυλόφιλων, έτσι δεν είναι? Αλλά η λέξη πια είναι, δεν χρησιμοποιείται, αυτό θέλω να καταλάβω για να... Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Και είναι κάτι που πολλοί αναρωτιούνται. Είναι, η λέξη ομοφυλοφιλία είναι επιθετικός χαρακτηρισμός που δεν αρμόζει να το λέμε? Όχι, σήμερα δεν απαγορεύεται ο γάμος ανάμεσα σε ομοφυλόφιλα άτομα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι έχουν παντρευτεί άντρες γυναίκα και γυναίκα άντρες. Άρα λοιπόν δεν είναι εκεί η διάκριση, η διάκριση είναι έμφυλη. Δηλαδή, εγώ επιτρέπεται να παντρευτώ μια γυναίκα παρόλο που είμαι ομοφυλόφιλος, αλλά απαγορεύεται να παντρευτώ ένα άτομο του ιδίου φύλου. Άρα λοιπόν είναι γάμος ομόφυλων ζευγαριών και ο νομικός όρος είναι αυτός, είναι το ίδιο φύλο. Δεν είναι με βάση τη σεξουαλικότητα. Όταν πας δηλαδή να τελέσεις ένα γάμο, δεν δηλώνεις σε κάποιον την σεξουαλικότητά σου. Ο σωστός όρος είναι ομόφυλων. Ναι. Μπορεί να κάνουμε χιούμορ. Να μου το επιτρέψετε. Εννοείται. Μια χιουμοριστική προσέγγιση, ωραία. Ο συνάδελφος Μάνος Βουλαρίνος, με τη γνωστή του αιρετική αντίληψη, έλεγε σχολίαζε προχθές και μάλιστα το έχει γράψει και στην Athens Voice. Τότε να πάμε άντρες-άντρες και να καλέσουμε γυναίκες μέσα και να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή. Είναι χιούμορ και αυτό, αλλά είναι μια προσέγγιση έτσι με μια διάθεση, ξέρετε, να το δεις λίγο έτσι, να τους κάψεις λίγο το θέμα που λέμε. Τα ακούω, αλλά... και αυτά στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει να... Πώς απαντάτε? Να σκεφτούμε λοιπόν τι προσπαθεί να κάνει η χώρα μας. Η χώρα μας πάει πάλι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι ούτε ριζοσπαστικό, ούτε ανατρεπτικό. Κάνουμε κάτι που ήδη εφαρμόζουν 39 χώρες. Η πολυγαμία ή ο γάμος πολλών ανθρώπων στο οποίο αναφέρεστε δεν ισχύει σχεδόν σε καμία χώρα στον κόσμο και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το οποίο συζητάμε. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μετρημένο νομοσχέδιο, το οποίο απλώς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ λίγους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα έχει πάρει μια έκταση στο δημόσιο διάλογο η οποία είναι δυσανάλογη της σημασίας του και εν τέλει απλώς θα καλύψει ένα κενό που έχει η χώρα μας σε σχέση με τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και τίποτε παραπάνω. Ναι. Τώρα, εσείς αναφέρεστε σε έναν, ότι αποζητάτε έναν συντηρητικό θεσμό, να συμπεριληφθείτε λοιπόν και εσείς να μπορούν τα ομόφυλα ζευγάρια να συμπεριληφθούν σε έναν θεσμό ο οποίος έρχεται από τα βαθιά της ανθρωπότητας, όπως τον χαρακτηρίσατε συντηρητικό. Και κοιτάξτε τώρα και την αντίφαση, ότι απευθύνεστε σε ένα σώμα ψηφοφόρων ενός κόμματος του οποίου ο γενικός του άξονας έχει ένα συντηρητισμό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή πιστεύει σε κάποιες παραδοσιακές αξίες. Και λέτε ότι αυτό το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εμφορείται από φιλελεύθερες αντιλήψεις, φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου. Αυτή η αντίφαση μπορεί να περάσει ένα στο κόμμα, μπορεί να δημιουργήσει β' πρόβλημα στο κόμμα? Τι λέτε? Κοιτάξτε, εγώ... Εντάσσω από το πολιτικό σκέλος, παίρνω μια ερώτηση και θα μείνω. Είμαι στο θέμα γάμος ακόμη. Δεν έχω αλλάξει κατηγορία. Είστε σίγουρος, γιατί μπορούμε... Κύριε Πατέλη. Κοιτάξτε, εγώ θα... Επειδή είπατε προηγουμένως ότι θέλετε κι εσείς να γευτείτε, δηλαδή γευτείτε να συμμετάσχετε σε ένα θεσμό συντηρητικό όπως είναι ο γάμος.
Γι' αυτό λέω αν αυτό προκαλεί, αυτή η αντίφαση δημιουργεί ζητήματα. Όλοι οι πολίτες της χώρας μας πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο γάμος είναι και υποχρεώσεις. Δεν είναι τι θέλω εγώ ή τι θέλει κάποιος άλλος. Είναι ότι είμαστε όλοι ίσοι και αυτή η ισότητα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα θέματα. Αλλά θα σας διαβάσω εκεί που κατέληξε το χθες στην Καθημερινή της Κυριακής, το κεντρικό άρθρο γνώμης της εφημερίδας, καταλήγει ο αρχισυντάκτης και προσυπογράφω, λέει: «Η χώρα έχει σημαντικές προτεραιότητες, δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλά ενέργεια σε αχρίαστους διχασμούς». Και προσυπογράφω σε αυτό πάρα πολύ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διχάσουμε. Μέσα από το διάλογο, χωρίς να διχάζουμε την κοινωνία, θέλουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Δεν είναι το θέμα των ακροατών που μας ακούνε η ισότητα των γάμων. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα, η ακρίβεια, τα προβλήματα στο σύστημα υγείας και αλλού. Λένε οι πολίτες ότι ναι, πράγματι τώρα που έχουμε άλλα ζητήματα, πρώτα απ' όλα γιατί ανοίγει η κυβέρνηση το ζήτημα, αλλά αυτό το αφήνω, μετά, για το μετά είπαμε είναι το τρίτο μας σκέλος, κύριε Πατέλη, το γιατί τώρα, και παίρνω το εξής. Λένε οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επικριτές κατά κύριο λόγο, αυτοί οι επικριτές, αυτοί που το βλέπουν αρνητικά αυτό το θέμα. Γιατί πάει να θίξει το σκέλος οικογένεια η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση στην οποία ψηφίζουμε, η κυβέρνηση αυτού τους, που σχηματίζεται από αυτό το συντηρητικό κόμμα. Γιατί έρχεται να θίξει το σκέλος οικογένεια. Λένε οι άνθρωποι, για μας η οικογένεια είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Κύριε, η γνώμη σας, κύριε Πορτοσάλτε, μόνο η μαμά και ο μπαμπάς. Όσους ακροατές έχετε, υπολογίζετε στην εκπομπή σας πάνω κάτω τάξη μεγέθους σήμερα που μας ακούνε? Μπορεί να μας ακούν από 100, 110, 120 χιλιάδες άνθρωποι. Μέσα σε αυτούς με βάση τα στοιχεία της τελευταίας μέτρησης που είδα. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι για τον ΑΒΓ λόγο δεν μεγαλώσανε με πατέρα και μητέρα στο σπίτι τους. Είτε ήταν μονογονεϊκές, είτε ήταν γονείς που πήραν διαζύγιο ή για κάποιο λόγο μεγαλώσαν με τη γιαγιά και τον παππού. Και θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο δημόσιο μας λόγο, να μην προσβάλλουμε ανθρώπους οι οποίοι. Να μην τους λέμε ότι επειδή εσείς δεν είχατε και πατέρα και μητέρα, σήμερα που έχετε μεγαλώσει έχετε κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι ένας κακοποιητικός λόγος που θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι γιατί τα παιδιά αυτά υπάρχουν και δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν άλλα παιδιά. Οπότε να μεταφερθούμε στο θέμα της συζήτησης για την... για τα παιδιά και να ξεκινήσουμε με ένα πολύ λογικό ερώτημα που θα είχαν πολλοί ακροατές. Τι εννοείται, κύριε Πατέλη, τα παιδιά αυτά υπάρχουν? Πώς μπορεί ένας ομοφυλόφιλος άνθρωπος να αποκτήσει παιδιά? Θα σταμείνω λίγο, δεν θέλω να πάμε στο επόμενο. Θέλω να επιμείνω λίγο γιατί για αυτά θα συζητήσουμε, για τα παιδιά και τα δικαιώματά τους θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τη γνώμη σας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λένε όχι, πριν προχωρήσουμε στα δικαιώματα τα οποία πρέπει να αναγνωριστούν. Προσέξτε, εδώ είναι επίσης ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν μειώνει κανείς τη σημασία του να έχουν όλα τα παιδιά τα δικαιώματά τους. Αλλά είναι η αρχική τοποθέτηση αυτό να επιτευχθεί με το σύμφωνο συμβίωσης. Ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί με το σύμφωνο συμβίωσης. Θέλω εδώ να βάλω την άποψη του κυρίου Ράμφου. Χθες ο κύριος Ράμφος, ο οποίος επηρεάζει ανθρώπους, τον ακούν, τον διαβάζουν. Ο κύριος Στέλιος Ράμφος είπε ότι όταν λέμε οικογένεια, εννοούμε οικογένεια είναι ο μπαμπάς και η μαμά, όχι η μαμά και η μαμά ή ο μπαμπάς και ο μπαμπάς ή ο γονέας ένα και ο γονέας δύο. Πώς απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την υιοθεσία από μόνο άνδρα και μόνη γυναίκα από το 1946. Επιτρέπει το διαζύγιο, επιτρέπει. Να θυμηθούμε την νομοθεσία για τα λεγόμενα μπάσταρδα παιδιά, επιτρέπει παιδιά εκτός γάμου, επιτρέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε μόνη γυναίκα, επιτρέπουμε και μονογονεϊκές οικογένειες, οπότε εξορισμού δεν ισχύει αυτό, αλλά επανέρχομαι λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά υπάρχουν και συνδέεται αυτό με αυτή τη συζήτηση. Πώς έχουν λοιπόν αποκτηθεί? Πολύ απλά, με υιοθεσία. Ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης, να σας υπενθυμίσω, υιοθέτησε ένα γιο, ο οποίος και κατέστηκε κληρονόμος του. Μία γυναίκα μόνη μπορεί με τον παραδοσιακό τρόπο να αποκτήσει παιδιά, μπορεί όμως και με... Μην το ξεκινάτε να το ξαναπάμε από την αρχή όλο αυτό, κύριε Παντέλη. Δηλαδή θα αλλάξουμε κατηγορία, είπαμε θα πάμε στο σκέλος παιδιά υιοθεσία, αν και τώρα υιοθεσία, δεν ξέρω, υπάρχει και ένας καινούριος όρος, τεκνοθεσία. Πολύ χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό. Δεν ξέρω, μας τον επιβάλλει πολιτική ορθότητα. Λοιπόν, αναφερθήκαμε πριν στο... Όχι, τίποτα. Αυτά είναι ο πρόλογός μου. Κάνουμε διάλειμμα.
Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Αλέξης Πατέλης, σύμβουλος επί των οικονομικών θεμάτων του Πρωθυπουργού. Σήμερα όμως ο κύριος Πατέλης έρχεται στο Αλεοθάλαμο και συζητούμε αποκλειστικό στο θέμα αυτού του σχεδίου νόμου που κατεβάζει η κυβέρνηση, αναφορικός με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κύριε Πατέλη, καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι. Επειδή με ρωτάτε και ζητάτε τον κύριο Ράμφο, έχω ήδη επικοινωνήσει με τον κύριο Ράμφο από χθες, κυρίες και κύριοι, και τον έχω παρακαλέσει, αν επιθυμεί, προς το τέλος εβδομάδος, Πέμπτη Παρασκευή, να είναι μαζί μας, αντιστοιχώς την ίδια ώρα, να αναπτύξει και εκείνος τις δικές του απόψεις. Εδώ, όπως ξέρετε, ακούμε και συζητούμε τα πάντα. Δεν είμαστε μόνο διάστατοι, είμαι παλαιό άλλωστε αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατέλη, είμαστε στο σκέλος. Είμαστε στο σκέλος, υιοθεσία, είπαμε ότι δεν χρησιμοποιούμε τώρα τον όρο υιοθεσία, παρότι Όχι, δεν το είπαμε αυτό, ναι. Να κάνω μια... έχετε δίκιο, ναι. Μεταξύ τεχνοθεσίας και υιοθεσίας. Λοιπόν, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι. Αυτές οι λέξεις για πολλούς ανθρώπους σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Για κάποιους υιοθεσία είναι πάω σε ένα ίδρυμα και υιοθετώ ένα παιδί, ενώ τεχνοθεσία είναι δημιουργώ με κάποιον άλλον τρόπο ένα παιδί, με παρένθετη μητέρα, με σπερματέγχυση κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Η λέξη υιοθεσία και τεκνοθεσία σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η υιοθεσία είναι ο αυστηρά νομικός όρος που βρίσκουμε στους νόμους. Για κάποιους ο πολιτικά ορθός όρος είναι τεκνοθεσία, διότι δεν υιοθετούμε μόνο αγόρια αλλά και κορίτσια. Στην πραγματικότητα αυτές οι λέξεις είναι το ίδιο και εγώ προσωπικά δεν έχω προτίμηση. Υπάρχουν από μερικοί που προτιμούν το ένα ή το άλλο, αλλά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Και όπως είπαμε και πριν, το ενδιαφέρον ως προς τη συζήτηση. Είναι καθηγήτρια νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που συζητούσα την μεσοδόμα. Η κυρία Φοντεδάκη είναι με την υιοθεσία. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι με την τεκνοθεσία. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πούμε το ενδιαφέρον ότι παρόλο που η συζήτηση στην Ελλάδα έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, 39 χώρες έχουν νομοθετήσει την ισότητα στην υιοθεσία ή τεκνοθεσία, περισσότερες από τις 36 που έχουν υιοθετήσει την ισότητα στο γάμο. Πάμε λοιπόν στα παιδιά. Έλεγα πριν ότι τα παιδιά αυτά υπάρχουν. Με ποια έννοια? Εδώ δεν μιλάμε για το δικαίωμα ή τη δυνατότητα των ΛΟΑΤΚΙ συμπολιτών μας να αποκτήσουν παιδιά. Αυτά τα παιδιά ήδη υπάρχουν. Και αναρωτιέται κάποιος ακροατής πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε Πατέλη, και η απάντηση είναι πολύ απλό. Οι μοιατισμένοι γυναίκες, υπάρχει ο παραδοσιακός τρόπος, υπάρχει όμως και νομιμότατα η Τράπεζα Σπέρματος που επιτρέπεται στη χώρα μας για μόνη γυναίκα από το 2002 και μετά. Για άντρες και γυναίκες επιτρέπεται η υιοθεσία από μόνο άντρα ή μόνη γυναίκα από το 1946. Επιτρέπεται βέβαια επίσης και για άντρες και για γυναίκες να υιοθετήσουν στο εξωτερικό ή για άντρες να χρησιμοποιήσουν παρένθετη μητέρα στο εξωτερικό. Άνθρωποι, συμπολίτες μας λοιπόν, έχουν αποκτήσει αυτά τα παιδιά και τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στο σπίτι τους έχουν δύο γονείς. Με το που ανοίξουν την πόρτα και βγουν προς τα έξω, η πολιτεία τους αναγνωρίζει μόνο ένα. Τι προβλήματα δημιουργεί αυτό? Πάρα πολλά. Και να δώσουμε μερικά πολύ απλά παραδείγματα. Υπάρχει λοιπόν ο ένας γονέας, ο οποίος είναι αυτός που είναι αναγνωρισμένος από την πολιτεία, και ο άλλος, ο οποίος δεν είναι αναγνωρισμένος. Αν πεθάνει λοιπόν ο αναγνωρισμένος γονέας, το παιδί αυτό θα πάει είτε σε ίδρυμα ή σε κάποιον που μπορεί να θέλει να το έχει. Αν πεθάνει ο μη αναγνωρισμένος γονέας, το παιδί αυτό δεν έχει δικαίωμα στην κληρονομιά ή και αν την κληρονομήσει θα φορολογηθεί περισσότερο. Αν ο μη αναγνωρισμένος γονέας θέλει να πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το παιδί, πρέπει να έχει ένα χαρτί που δίνει την άδεια του αναγνωρισμένου. Αν το παιδί ομιγέννητο πάει στο νοσοκομείο, ο μη αναγνωρισμένος γονέας όχι απλώς δεν έχει δικαίωμα να το δει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πάρει κάποια απόφαση για αυτό το παιδί. Υπάρχει όμως, επανέρχομαι στο θέμα των υποχρεώσεων. Αν χωρίσουν οι δύο γονείς, ο αναγνωρισμένος γονέας μπορεί να πάρει το παιδί να φύγει και να μην το δει ποτέ ο μη αναγνωρισμένος. Ο μη αναγνωρισμένος δεν έχει υποχρέωση στη διατροφή του παιδιού. Και υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από παιδιά που γεννιούνται στο εξωτερικό. Ένα. Αυτά όλα που μας είπατε, το σύμφωνο συμβίωσης δεν τα επιλύει, δεν τα αντιμετωπίζει? Όχι. Μια στιγμή θέλω να ολοκληρώσω και για το εξωτερικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί ΛΟΑΤΚΙ συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη διάκριση εντός Ελλάδας, αποκτούν παιδιά στο εξωτερικό και επιλέγουν να ζήσουν στο εξωτερικό, ένας λόγος για ώστε τα παιδιά τους να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις
που ειδικά στους άντρες που το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού αναφέρει δύο ομόφυλους γονείς, όταν πάνε να τα γράψουν αυτά τα παιδιά στο αιτηματολόγιο της χώρας τους και να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Απαγορεύεται από τον νόμο. Έχουμε λοιπόν Ελληνόπουλα, παιδιά Ελλήνων γονιών που ζουν στο εξωτερικό, τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Καταλαβαίνουμε πόσο σουρεαλιστικό είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, ούτε αυτά τα λύνει το σύμφωνο συμβίωσης, αυτά τα ζητήματα. Όχι, δεν βέβαια, το σύμφωνο συμβίωσης δεν περιλαμβάνει καθόλου το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Υπάρχει λοιπόν. Δεν θα μπορούσε να επεκταθεί. Λέω, εσείς επιμένετε και το επαναλαμβάνω τη θέση σας για φίλους και φίλες που δεν έχουν ακούσει το προηγούμενο ημίωρο. Λέτε, θέλουμε να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι σε έναν θεσμό συντηρητικό που με αξίες και που έρχεται από την. Το λέτε και το ξαναλέτε αυτό. Δεν το έχω θέσει έτσι καθόλου. Έχω πει ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι ίσοι. Δεν είναι ζήτημα το τι θέλει κάποιος. Είναι να υποδημιουργήσεις μια κοινωνία στην οποία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Τώρα, απαντά στο ερώτημά σας. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Δηλαδή, θα δημιουργήσουμε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στο γάμο, στο σύμφωνο συμβίωσης, και άρα ποια ακριβώς ήταν η διαφορά ανάμεσα στα δύο, η ταμπέλα. Ότι δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο μας ενοχλεί, ότι τα ομόφυλα ζευγάρια να μην παντρεύονται, αλλά να αποκτούν παιδιά και με όλα τα δικαιώματα, να έχουν τα παιδιά όλα αυτά τα ίδια δικαιώματα, αλλά μόνο μέσα στο πλαίσιο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε να μην θυγεί ο θεσμός οικογένειας όπως την ξέρουμε. Μα η οικογένεια. Και όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων να τακτοποιηθούν μέσω του συμφώνου συμβίωσης. Αυτό είναι το. Εγώ αυτό παίρνω συγκεντρωτικά ως απάντηση, ως αντίδραση και απάντηση και θέση, αν θέλετε, στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Δεν το λένε αυτό. Αν αυτό είναι το επιχείρημα, η απάντηση είναι πολύ απλή. Έτσι, αν πιστεύουν πραγματικά ότι θα θυχτεί ο θεσμός οικογένειας, θα θυχτεί και στο σύμφωνο. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, απλώς το ένα λέγεται γάμος και το άλλο σύμφωνο. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Δεν είναι. Αν πραγματικά το επιχείρημα είναι ότι να μην αλλάξουμε την κατάσταση. Αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω, δεν το γνωρίζω. Αλλά όχι, θέλω να πω ότι δεν ξέρω στα κατάβαθα κάθε ανθρώπου, αλλά εγώ σας λέω τι μου γράφουν. Να αναγνωριστούν όλα τα δικαιώματα με την επέκταση περαιτέρω του συμφώνου συμβίωσης, να καλυφθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά μην το ονομάζουμε γάμο, για να μην θίγεται η άποψη που έχουν για αυτό που λέμε γάμος, έτσι όπως τον ξέρουμε παραδοσιακά στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα. Δεν λένε αυτό όμως, κύριε Πορτοσάλτε. Πείτε μου τι άλλο λένε. Αυτό είναι πολύ απλή απάντηση. Εδώ πάλι απλώς θα διατηρήσουμε τη διάκριση του γάμου. Δηλαδή, τη Γιάννη Γεννάκη. Δηλαδή, τα έχουμε όλα, αλλά θα τα ονομάζουμε σύμφωνο. Δεν έχει καμία λογική. Αυτό το οποίο λένε είναι όχι. Δύο-τρία από αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε στο σύμφωνο και να δημιουργήσουμε μια καινούρια μορφή που θα λέγεται κυδαιμονία, επιτροπή κτλ. Εδώ όμως πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τα παιδιά. Επανέρχομαι στα παιδιά. Δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά, τι θα λέμε, ότι εμείς δεν μας αρέσει που υπάρχετε, δεν μας αρέσει που ζείτε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, εμείς τους δικούς σας γονείς, εσείς θα τους αποκαλείτε γονείς και εμείς θα τους αποκαλούμε κυδαιμόνες, θα τους αποκαλούμε επιτρόπους. Είναι αυτό σοβαρά πράγματα. Θα στιγματιστούν αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων, παιδιά τα οποία ας πούμε είναι στα πλαίσια μίας κατάστασης και τα παιδιά τα οποία θα αποκαλούνται οι γονείς τους κάτι διαφορετικό. Πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει για τα δικαιώματα των παιδιών και το bullying στο σχολείο, να επανέλθουμε και στο bullying. Τα παιδιά αυτά πολλές φορές δέχονται bullying στο σχολείο ακριβώς επειδή η ίδια η πολιτεία δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν. Πώς οι άλλοι συμμαθητές τους θα αντιμετωπίσουν ίσα όταν η ίδια η πολιτεία έρχεται και λέει όχι, εσύ δεν είσαι σαν τα άλλα παιδιά επειδή μεγαλώνεις ένα σπίτι στο οποίο οι δύο γονείς σου δεν έχουν διαφορετικό φύλο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και να σκεφτόμαστε και στη δημόσια μας συζήτηση ότι ανάμεσα στους ακροατές μας υπάρχουν και τα παιδιά αυτών των οικογενειών που μας ακούνε, τα οποία έχουν ακούσει πολύ κακοποιητικό λόγο σε όλη αυτή τη συζήτηση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Λέτε, υπάρχουν παιδιά, όχι θα προσθεθούν παιδιά που δεν πρέπει να ζήσουν. Σωστά. Ότι υπάρχουν παιδιά, δηλαδή η ελληνική κοινωνία έχει με έναν τρόπο, από τη στιγμή που ζούμε όλοι ελεύθερα σε αυτή την κοινωνία, έχει ενσωματώσει παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με έναν γονιό, έτσι δεν είναι? Ομοφιλόφιλοι ναι. Πάντα είχαν παιδιά και πάντα θα έχουν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποια είναι η νομική αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα. Πριν περάσουμε στο πολιτικό μέρος.
Πάμε στο πολιτικό. Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα για να περάσουμε. Ναι, κλείσαμε το θέμα τεχνοθεσία και. Θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμα. Γιατί υπάρχει κάποια ζητήματα. Δηλαδή, το ομόφυλο ζευγάρι γυναικών θα μπορεί να πηγαίνει να αναθέσει, αν επιθυμεί, ή να γεννήσει μόνοι τους. Να γεννήσουν μόνοι τους μία από τις δύο κυρίες. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Τα παιδιά τους και οι δύο. Ή αν δεν μπορούν να το αναθέσουν σε άλλη γυναίκα και θα πηγαίνουν οι άντρες να αναθέσουν σε γυναίκα την γέννηση του παιδιού τους. Κοιτάξτε, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Όλη αυτή η συζήτηση είναι, κατά την άποψή μου, λίγο υπερβολική. Δεν μιλάμε για πολλές περιπτώσεις. Οι πιο πολλοί ομοφυλόφιλοι δεν θα παντρευτούν και από αυτούς που θα παντρευτούν οι πιο πολλοί δεν θα κάνουν παιδιά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάποιες λίγες περιπτώσεις. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να προστατεύει όλους τους πολίτες, όσο λίγοι και να είναι στον αριθμό. Αλλά και αυτή η άποψη ότι θα διαβρωθεί το ελληνικό κοινωνικό συστός είναι, θα μου επιτρέψετε, υπερβολική. 39 χώρες στον κόσμο επιτρέπουν την υιοθεσία και δεν έχουν, ας πούμε, δεν έχει γίνει κάτι το δραματικό. Και πολλές το επιτρέπουν εδώ και δεκαετίες. Η Ολλανδία από το 2001. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έχουν αξιολογήσει όλη αυτή την κατάσταση και σε καμία χώρα στον κόσμο που έχει νομοθετηθεί η ισότητα στο γάμο και στην υιοθεσία δεν έχει υπάρξει ποτέ οποιαδήποτε κίνημα να αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Και θα με θυμηθείτε, όταν και αν νομοθετηθεί αυτή η ισότητα, θα δείτε την επόμενη μέρα, από την επόμενη μέρα δεν θα το συζητάει κανένας. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς κάνουμε διάλειμμα εδώ και πιστεύουμε και μου δίνετε την αφορμή να μπω στην πολιτική με την τελευταία σας απάντηση, κύριε Πατέλη. Τα λέμε σε λίγο. Στο πολιτικό θέμα, οι αντιρρήσεις που ακούτε από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αγγίζουν αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, κύριε Πατέλη? Κοιτάξτε, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα ένα κόμμα το οποίο διαχρονικά συζητά όλες τις προτάσεις, ιδέες και πολιτικές, και αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες. Σκοπός είναι να εξηγήσουμε και να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήματα υπάρχουν και τελικά προφανώς και σεβόμαστε τις απόψεις, ακόμα και αυτές που είναι διαφορετικές από τη δικιά μας. Αυτή είναι η βάση της δημοκρατίας. Ναι. Στην γραμμή αυτή που τραβήξατε στο βίντεο, στην ανάρτηση, στην δημοσίευση που κάνατε μέσω TikTok, και η Ελλάδα και αυτόν που ενόχλησε η Ελλάδα φαίνεται σε αυτή τη φάση να συμπεριλαμβάνεται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Αραβικών κρατών, εκεί όπου ο ομοφυλόφιλος δεν αναγνωρίζεται καν ως ανθρώπινη ύπαρξη, κύριε Πατέλη. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση και το γεγονός ότι υπάρχουν αριστεροί, οι οποίοι και αριστερές γυναίκες και άντρες, οι οποίοι στην άρνηση, ας πούμε, των αραβικών χωρών να δεχτούν, της αραβικών κοινωνιών, να δεχτούν τον ομοφυλόφιλος ως υπόσταση, ως άνθρωπο δηλαδή, ως ύπαρξη, λένε ότι εκεί είναι άλλος πολιτισμός και δεν μπαίνουν καν να σχολιάσουν το γεγονός ότι αυτόν τον πολιτισμό που προστατεύουν, δηλαδή που έχουν μια προστατευτική ματιά έτσι προς το Ισλάμ δεν ξέρω καν να αναγνωρίζει ως ύπαρξη τον άνθρωπο τον ομοφυλόφιλο. Αλλά ξέρετε, μου κάνει και αυτό επίσης μια αντίφαση που δεν μπορώ να το καταλάβω. Για βοηθήστε μας λίγο. Υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση για την λεγόμενη άνοδο της δεξιάς στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά ακροδεξιά κόμματα, για παράδειγμα ο Wilders στην Ολλανδία, αλλά και οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι ακριβώς κάνουν το επιχείρημα το οποίο λέτε, δεν το σπάζουμε, αλλά αυτοί λένε τι λένε, διότι σε αυτές τις χώρες η αποδοχή του γάμου ομοφύλων είναι 90% και λένε προς τους ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόρους ότι εσείς όταν περπατάτε στο δρόμο χέρι-χέρι με τον σύντροφό σας και βλέπετε έναν μετανάστη ή κάποιον διαφορετικό από εσάς, φοβάστε ότι αυτοί οι πολιτισμοί δεν συμμερίζονται, δεν έχουν τις ίδιες αρχές της ισότητας, της συμπεριληπτικότητας και της ανεκτικότητας που έχουμε εμείς στη Δύση. Και κάπως έτσι προσεγγίζουν τους ψηφοφόρους. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το ΚΚΕ, το οποίο σήμερα έχει ψηφοφόρους οι οποίοι κατά 80% είναι υπέρ της ισότητας στο γάμο, δεν θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά προέρχεται από μία, και γιατί προέρχεται από μία ιδεολογία, το σταλινικό κομμουνισμό, στην οποία ακόμα και στην Κούβα αλλά και επί Στάλιν οι ομοφυλόφιλοι ήταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θέλω να πω ότι η ιδεολογική διάσταση του θέματος, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι τελείως προφανής. Και να υπενθυμίσουμε ότι και ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ
ο οποίος προσπάθησε να βάλει κομματική πειθαρχία και ανακάλυψε ότι μέσα στο κόμμα του έχει και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος τον στήριξε, διότι όλοι οι αριστεροί έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στην αριστερά. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν στην πραγματικότητα έχει συμμαχήσει με τον πολλακισμό, ο οποίος προφανώς δεν είναι υποστηρικτής της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης έκανε μια απαράδεκτη δημόσια τοποθέτηση κατά την άποψή μου, μιλώντας για εργαλειοποίηση των γυναικών. Είναι ένας άνθρωπος που κατά βάση, αν επιτρέπετε να πω, είναι αρκετά νάρκισος, σε κάποιο βαθμό μοιάζει με τον κύριο Βαρουφάκη σε αυτό το θέμα στον ναρκισισμό. Και εδώ έχουμε το δυστυχές ότι σκέφτεται ένας πολίτης ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ομοφυλόφιλος, ο κύριος Κασελάκης είναι νάρκισος, αλλά όλοι οι ομοφυλόφιλοι είναι νάρκισοι. Δεν ισχύει αυτό, όπως και ο κύριος Βαρουφάκης είναι νάρκισος και δεν είστε εσείς ή δεν είναι κάποιος άλλος. Δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε πολλούς ανοιχτά ομοφυλόφιλους ανθρώπους σε δημόσια αξιώματα στη χώρα μας, είναι πιθανό να παρασυρώμαστε από αυτά. Αλλά είναι απαράδεκτο αυτό που είπε ο κ. Κασελάκης και φυσικά θα αντιμετωπίσει θέματα και μέσα στο ίδιο του κόμμα λόγω του Πολάκη. Ναι, βλέπετε το θέμα αυτό να προκαλεί οριζόντια ζητήματα στα κόμματα, τα κεντρικά κόμματα, κύριε Είναι Πατέλη. Ανάλογα πώς προσεγγίζει κανείς τις διαφωνίες. Όπως σας είπα πριν, η Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο σέβεται διαφορετικές απόψεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Βορύδης έχει διατυπώσει τη διαφωνία του δεν ξέρω πόσο καιρό τώρα, δεν είναι ας πούμε κάτι καινούριο. Είναι σταθερός στις απόψεις του και κατά αυτόν τον τρόπο είναι απόψεις που είναι σεβαστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως, για παράδειγμα, και θέλω να το καταγγείλω αυτό, το Μάρτιο του 2023 είχε καλέσει την ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών στην Αθήνα και μπροστά σε όλες τις οργανώσεις των ΛΟΑΤΚΙ δεσμεύτηκε να στηρίξει την ισότητα στο γάμο, ώστε να βρεθεί η Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βγαίνει τώρα και μιλάει για κορδόνια και έχει δύο βουλευτές που είναι εναντίον και δεν ξέρω τι άλλο. Να ξέρετε ότι η ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών παρακολουθεί, έχει στραμμένη την προσοχή της στην Ελλάδα και κρατάει σημειώσεις, πόσο μάλλον που και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα. Και είναι θλιβερό, γιατί η αμήνυστη φόφη γεννηματά έχει χτίσει όλη αυτή την ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και κάνει ένα πισωγύρισμα, την εργαλειοποιεί, και είναι θλιβερό αν σκεφτεί κανείς τι είχε κάνει το ίδιο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το 1982 σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο. Ναι. Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει να υπάρξουν συνέπειες από αυτό το σχέδιο νόμου από απάντηση ψηφοφόρων σε ευρωεκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πατέλη? Κοιτάξτε, εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι το Σύμφωνο Συμβίωσης ψηφίστηκε στη χώρα μας το 2015. Τότε το είχε στηρίξει και ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μερικές μέρες αργότερα, αν θυμάμαι καλά, εκλέχθηκε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2018 είχε υπάρξει ένα άλλο πιο δύσκολο νομοσχέδιο, αυτό της ταυτότητας φύλου και της αναδοχής των ομόφυλων ζευγαριών. Θυμάστε εσείς καθόλου στις εκλογές το 2019 να υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα από αυτό? Υπήρχε οποιοδήποτε κόμμα το οποίο προέβαλε στις εκλογές του 19, αν με ψηφίσετε εγώ θα αντιστρέψω αυτές τις νομοθεσίες? Σας ξαναλέω ότι η Ελλάδα δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα. Έχουμε 39 χώρες στον κόσμο που έχουν νομοθετήσει αυτή την ισότητα. Δεν υπάρχει καμία στην οποία οι δημοσκοπήσεις ή ο κόσμος να το έχει μετανιώσει. Αντιθέτως, παντού έχει αυξηθεί η αποδοχή διαχρονικά μετά την νομοθέτηση. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο ηγέτης των συντηρητικών, όταν το είχε προτείνει, είχαν βγει δημοσκοπήσεις που δείχνανε ότι ένας στους 5 ψηφοφόρους μπορεί να άλλαζε την ψήφο του και να έφευγε από τους συντηρητικούς, και στην πραγματικότητα το 2015 στις εκλογές ο Ντέιβιντ Κάμερον κυριάρχησε και επανεκλέχθηκε με ένα ελαφρά αυξημένο ποσοστό. Αντιθέτως, το πολιτικό του τέλος ήρθε το 2016, όταν υπέκυψε στους λαϊκισμούς και έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit, το οποίο απεδείχθη ολέθριο. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει διαχρονικά, και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που έχει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, ότι αξιολογεί τα θέματα
με βάση το συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας, ότι δεν λαϊκίζει, δεν κάνει τακτικισμούς. Θυμάστε τότε που λέγανε ότι ας αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ας κάνει τις εκλογές, πρόωρες εκλογές, γιατί το συμφέρει τώρα κτλ. Δεν τα έκανε αυτά. Σε αντίθεση με πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία σήμερα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως είπαμε, δεν αφορά πολύ κόσμο, δεν πρέπει να μας διχάσει. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πρέπει να το προχωρήσουμε, να τελειώνουμε και να πάμε παρακάτω, να ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Και θα δείτε ότι δεν θα αποτελέσει σοβαρό θέμα στις ευρωεκλογές. Δύο ερωτήσεις. Ο Γιώργος Κουτεδάκης ρωτά αν έχει μελετηθεί η συμπεριφορά παιδιών που μεγαλώνουν από ομοφυλόφιλους. Βεβαίως, υπάρχουν δεκάδες μελέτες. Με μεγάλη χαρά, σε όποιον θέλει να τη στείλω, εκεί μπορεί και να τον γκουγκλάρει. Έχει αποδειχτεί ότι. Γιατί προφανώς αυτό το πράγμα ισχύει. Καταρχήν, όπως είπαμε πριν, από πάντα υπήρχαν παιδιά ομόφυλων ζευγαριών και ανθρώπων, αλλά νομικά από το 2001 στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες. Και τι δείχνουν αυτές οι μελέτες? Ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά στον τρόπο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, ούτε και στη σεξουαλικότητά τους. Θέλω να προσθέσω σε αυτό ότι ακριβώς επειδή είναι αρκετά δύσκολο για ένα ομόφυλο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά, στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτή την ενέργεια το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να προκύψει κατά λάθος από μια σεξουαλική πράξη τυχαία, ούτε υπάρχει περίπτωση να προκύψει, όπως καμιά φορά συμβαίνει στα ετερόφυλα ζευγάρια, σε σχέση να προσπαθήσουμε να σώσουμε το γάμο μας ή κάτι τέτοιο. Μου έχει γράψει τις προάλλες η κυρία χθες μάλιστα μου ήρθε το μήνυμα αυτό, η κυρία Ζαΐρα Παπαλιγούρα, ψυχολόγος, τέος καθηγήτρια στο τμήμα ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία μου γράφει ότι τα τελευταία 40 χρόνια μελετώ τις νέες μορφές οικογένειας και μάλιστα έχω γράψει και βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι, εκδοθέν το 2013. Αυτή η μελέτη με οδήγησε στο συμπέρασμα, λέει η κυρία Παπαλιγούρα, διαβάζω το email της, ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα σταθερό περιβάλλον και τουλάχιστον έναν άνθρωπο συναισθηματικά αφοσιωμένο σε αυτά. Ακόμη καλύτερα αν είναι δύο αυτά τα άτομα ασχέτως φίλου. Κλείνοντας, η ενασχόλησή σας με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και όλα όσα κερδίζονται στο μεταξύ, έχετε την εντύπωση ότι θα μειώνουν συντοχρόνο κάποιες υπερβολές από την πλευρά των συνανθρώπων μας ΛΟΑΤΚΙ σε παρελάσεις κλπ, κύριε Πατέλη, που θέλουν, προφανώς θέλουν να προκαλούν? Εγώ πιστεύω ότι τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, η ισότητα, θα οδηγήσουν σε μια χώρα η οποία θα έχει όχι μόνο οικονομική ευημερία, αλλά και πραγματική βιωμένη ευημερία, με την έννοια ο σκοπός μας ποιος είναι? Οι Έλληνες να ζουν τη ζωή τους, να μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, όλοι οι Έλληνες, και να είμαστε όλοι μαζί συμπεριληπτικοί σε μια κοινωνία πραγματικής ισότητας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πατέλη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Η επόμενη μας συνάντηση για την οικονομία και τα άλλα θέματα. Έτσι. Το επόμενο μας θέμα είναι η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των νέων ανθρώπων να γεννούν παιδιά, ένα. Και η στήριξη των νέων ανθρώπων να μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους και να ανοίξουν το δικό τους σπίτι. Απολύτως, και η αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας. Διάλειμμα, ο κύριος Αλέξης Πατέλης, ευχαριστώ πολύ.